Με καλύτερα μισθολογικά δεδομένα θα ξεκινήσει η νέα τουριστική σεζόν για τους εργαζόμενους στον επισητισμό τουρισμό. Η αύξηση θα είναι της τάξης του 10,5% στη νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Κοκολάκης. Ήδη έχουμε προχωρήσει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ξενοδόχων για την υπογραφή της νέας τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Από εκεί οι μισθοί θα υπάρχουν αύξηση της τάξης το 10,5% σε διετή βάση. Από εκεί και μετά θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα και στην υπογραφή της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Πραγματικά υπάρχουν αυξήσεις, είναι ένα κίνητρο όσον αφορά στους εργαζόμενους να επανέλθουν και να επανδρώσουν τις ξενοδοχειακές μονάδες. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των θέσεων εργασίας στην τουριστική βιομηχανία λόγω των τραγικών ελλείψεων σε εργαζόμενους, των οποίων οι αντοχές χτύπησαν κόκκινο με τα ωράρια λάστιχο και όχι μόνο την περασμένη τουριστική σεζόν. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι σε 4 κατηγορίες. Η τελευταία κατηγορία αμείβεται αυτή τη στιγμή με 793 ο βασικός μισθός. Σημαίνει ότι θα πάρει μια αύξηση για φέτος τουλάχιστον ένα 6%. Θα ανέβει κάπου 830-840 και η πρώτη κατηγορία θα πάει περίπου πάνω από 900 ευρώ. Από 863 που ήταν. Σημαίνει ότι θα αυξηθούν και όλα τα επιδόματα, όπως είναι το επίδομα γάμου, της εποχικότητας, της τουριστικής εκπαίδευσης. Από το νέο έτος αναμένονται εξελίξεις και σε σχέση με την εργασία αλλοδαπών εργαζόμενων από τρίτες χώρες στα ξενοδοχεία του νησιού μας. Σαν Κρήτη ζητήσαμε 5.000 άτομα για βοηθητικές εργασίες που λείπουν αυτά τα χέρια. Μας είπαν από την περιφέρεια ότι μέσα στο Γενάρη θα έχουμε την έγκριση, έτσι ώστε να έρθουν γραφεία να μας φέρουν κόσμο. Δεν πρέπει να φοβάται ο κριτικός ή ο Έλληνας ότι θα χάσει τη δουλειά του. Χρειαζόμαστε παραπάνω άτομα. Την ίδια ώρα αρκετοί ξενοδόχοι του νησιού εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι η χρυσή τουριστική σεζόν θα επαναληφθεί και το 2023. Οι προκρατήσεις ιδιαίτερα από Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία πάνε πάρα πολύ καλά. Ίσως η Μεγάλη Βρετανία του χρόνου να δούμε το παράδοξο να ξεπεράσει σε αφήξεις και την Γερμανία στην Κρήτη. Οι πράκτορες της Μεγάλης Βρετανίας έχουν επενδύσει σε αυτό, έχουν επενδύσει δηλαδή στην Κρήτη με περισσότερες πτήσεις και μεγαλύτερα συμβόλαια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Καλύτερη εικόνα σίγουρα θα έχουμε τον Μάρτιο μετά την έκθεση του Βερολίνου. Στο μικροσκόπιο των ξενοδόχων μπαίνει και η ανάπτυξη ενός διαφορετικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, ζήτημα το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο σχετικής ημερίδας στο Ηράκλειο. Είναι να παντρέψουμε τα καλά παραδείγματα της βιωσιμότητας με τα καλά παραδείγματα της τεχνολογίας, της καινοτομίας, για να αναφτάσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού για την Κρήτη. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το παραδοσιακό τρίπτυχο ήλιο παραλία θάλασσα. Αηφορίας, αλλά με την καινούργια ματιά του 21ου αιώνα, όπου όλα αποδιαρθρώνονται και ξαναδιαρθρώνονται κάτω από διαφορετικό καλούπι. Επομένως, αηφορία ναι, αλλά όχι με τους παλιούς όρους της αηφορίας.